παίρνει πίσω την ταυτότητά του, χαιρετά τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Ο Γιώργος Παντελάκης μας ακούει. Ναι, σας ακούω, Μαρία. Πράγματι, ολοκλήρωσε την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ο Γιώργος Καρατζαφέρης εδώ στο 2498 εκλογικό τμήμα του Παλαιού Φαλήρου. Τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή να βγαίνει έξω, θα κατέβει τη σκάλα, θα περάσει από τον πίσω χώρο του προαυλίου, μέσα από το διάδρομο, στην μπροστινή είσοδο του σχολείου. Υπάρχει πολλοί κόσμος εδώ στους διαδρόμους. Δωρείτε τον κύριο Καρανταφέρη, τον χειροκρότησαν φίλοι και υποστηριχτές του κόμματος. Παίρνουμε και εμείς σιγά σιγά τη θέση μας μπροστά στην κάμερα με το μικρόφωνο, προκειμένου να πάρουμε τη δήλωση από τον πρόεδρο του Ελληνικού Ορθόδοξου Συναγερμού. 550 εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα που ψήφισε. Μέχρι τις 11.30 περίπου 125 άτομα είχαν ψηφίσει. Ίσως αυτή τη στιγμή να είναι 150. Μαρία. Περίπου το 1 τρίτο λοιπόν έχει ψηφίσει εκεί στο εκλογικό τμήμα. Ναι. Και αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο μεγάλες ηλικίες. Βγαίνει τώρα ο Γιώργος Καρατζαφέρης αυτή τη στιγμή. Και θα ακούσουμε τη δήλωσή του από λεπτό σε λεπτό. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, τελικά υπάρχει δίλημα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Τι βλέπετε για το βράδυ και τι βλέπετε για αύριο το πρωί στη χώρα. Να πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί ξετυλίχθηκα μνήμες μέσα μου όταν πριν 50 περίπου χρόνια ήμουν εδώ μαθητής σε αυτό το σχολείο και σε αυτές τις αίθουσες πήρα τα πρώτα μηνύματα για την ζωή. Πιστεύω ότι ο Έλληνας σήμερα πρέπει να προσέρθει με λογική και όχι με θυμό, γιατί αύριο πρέπει να ξημερώσει για όλους μας, για όλη την Ελλάδα, η ελπίδα, η προσδοκία για ομαλότητα, σταθερότητα και απόδραση από την κρίση. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι οι Έλληνες θα ψηφίσουν με όσα περιθώρια λογικής τους έχουν αφήσει. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Να κάνω ακόμα μία δήλωση. Έφυγε από τη ζωή μια δυναμική γυναίκα, η Μαρίκα Μητσοτάκη. Της οφείλω πολλά. Ήταν μια γυναίκα η οποία είχε ψυχή, καρδιά και συνήθισα να λέω ότι είναι το πιο έξυπνο μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη. Το χώμα της Κρήτης ας είναι ελαφρύ, ότι σκεπάσει. Μάλιστα. Ακούσαμε, Μαρία, τη δήλωση του Πρόεδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Δεν ξέρω αν με ακούτε αυτή τη στιγμή. Βγαίνει έξω από το προάβλιο. Ομαλότητα, σταθερότητα για την επόμενη μέρα.